δίνεται η αφορμή. Μου τηλεφώνησε η Τένια η Μακρύ. Με την οποία εγώ αυτή η γυναίκα, όταν ήμουν στο Άλτερ και συνεργάστηκα, ήταν εκεί δίπλα μου και μου κρατούσε το χέρι. Δηλαδή και τότε ήταν όλη η παρέα τότε που είχα, ήταν ονόματα που εγώ ήμουν ένα κοριτσάκι που είχα έρθει από τη Θεσσαλονίκη και αυτοί ήταν ήδη άνθρωποι που είχαν καριέρες. Ήταν με το Μικρούτσικο, είχαν κάνει τρελά νούμερα τηλεθέασης, ήταν πολύ στα γκράντε τους, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν μπορώ τώρα εγώ να μην πάω στην Τένια, στο βιβλίο της, να παρουσιάσω, να είμαι εκεί. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα, παιδιά. Πρέπει να πάρω άδεια, δηλαδή, που δεν θα βρεθεί κανένας από τον Αντένα να μου πει «Φέε, γιατί να πας, προς Θεού». Αλλά θέλω να σου πω, περιμένω εγώ, δηλαδή θα το επιτρέψω. Θυμάμαι στο Μέγκα, μία άλλη παλιά μου συνεργάτη να μου είχε ζητήσει μία συνέντευξη, ένα site που άνοιγε και μου είχαν πει από το Μέγκα «Δεν θα πας». Και μίλησα στο διευθυντή μου και του είπα: Κοίταξε να δεις, εμένα αυτός ο άνθρωπος μου πρόσφερε δουλειά. Δεν γίνεται. Είναι κάποια πράγματα δηλαδή. Πόσο όταν είσαι επαγγελματίας και είσαι όριμος επαγγελματίας, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ηθική που πρέπει να σέβεσαι. Τελεία. Συμφωνούμε. Δηλαδή, ένα περιοδικό το να πεις. Και τι θα πεις. Χρόνια θα πολλά, πεις, παιδιά. Δεν πρότεινε φωτογράφηση εσύ. Απλά να πω: Όχι, φωτογράφηση, παιδιά, μια ευχή. Να τα εκατοστήσετε είναι μια ευχή και μια ούτε καν φωτογράφηση. Όπως ήρθε και από τη Θεή που μου έδωσε. Μου έλεγε... Είσαι καθόλου καλά, δεν ήθελε να βγει. Μου έλεγε φίλη μου πάλι σε περιοδικό ότι τις έκαναν παρά... Δηλαδή είναι μια κοπέλα και λέει, εγώ λέει, έδωσα συνέντευξη, αλλά στην άλλη τη έδωσε εξώφυλλο και εμένα με έκανε ένα χτύπημα. Καλά, αυτά τα ζούμε κάθε μέρα. Εντάξει, εννοείται. Καλά, μα σα πω τέτοιες ιστορίες, δεν τελειώσουμε ποτέ. Αλλά εδώ σα μιλάω για μια ευχή. Όταν σου μιλάει η Μαρινέλα και σου δίνει μια ευχή, δεν έχει κανείς δικαίωμα. Αγάπη μου, Μαρινέλα, να κομπλεξάρεστε τώρα, μην τρελάθουμε τώρα. Γι' αυτό και είναι η Μαρινέλα. Σε παρακαλώ. Αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να τον στηρίξουνε. Τι σημασία έχει ποιες στάνε στο εξώφυλλο, τον Τρίφωνα στηρίζεις εδώ. Δεν τι στηρίζεις. Δεν είναι ρε, παιδιά. Παιδιά, να πούμε ότι το παιδιακό αυτό ημερολόγιο θα κυκλοφορήσει με το περιοδικό K. Με το K θα κυκλοφορήσει. Να ξέρεις θα φωτογραφηθείς από την άλλη. Οκ, okay, είναι λογικό αυτό. Το δέχομαι, αλλά πρέπει να τον στηρίξεις. Έχει χτινήσει μέχρι και τη Λίντα Ευαντζελίστα και την Κρίστη Τέρλινγκ. Τον έρθαν στην Ελλάδα. Την Κάρλα Μπρούνι, έχει κάνει τρομερές δουλειές. Κάθε χρόνο με τον ημερολογιό ότι γίνεται χαμός. Και να σας πω κάτι. Ο Τρίφωνας πάντα φέρεται καλά και σωστά και όλες βγαίνουν θέσεις. Εδώ η μία δεν θέλει να μπει στον Αύγουστο, η άλλη δεν θέλει να μπει στο Δεκέμβριο. Θέλουν να μπουν σε καλό μήνα. Α, εγώ θα ήθελα Δεκέμβριο στο φινάλε. Εσύ, αγόρι. Παρτί Γενάρη. Τώρα πες μου ποιος είναι ο τραγουδιστής και μετά θα πάω. Ναι, μόλις πέσει το break τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Καλέ, άπειρος εγώ μπορώ να σκεφτώ. Πάντως, ο Νίκος ο Γεωργιάδης μου γράφει. Πες τα. Okay. Ναι, πες τα. Μα φυσικά τα λέω, ρε Νίκο, να μην τα πω. Μετά τις διαφημίσεις τηλεφωνική τον Νίκο. Θα το βγάλουμε όντως. Ναι. Να πω το δώρο, κυρία. Ναι. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, Παρασκευή.